Είναι προφανές ότι η δικηγορία έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Μπορεί να μιλάει για το look της ή να σχολιάζει τα look των άλλων κοριτσιών, ας πούμε, για πάντα. Ξεκινάμε τώρα, φτάνουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Θα έρθει τώρα προς το παρόν εδώ η Βανέση Μιχαηλίδη και θα δούμε τι θα γίνει. Γεια! Τι γίνεται? Καλά, μια χαρά. Είμαι έτοιμη να σε ακούσω. Λοιπόν, εγώ θα πάω μαζί με τον μπαμπά μου, ο οποίος είναι λάτρης των βινιλίων, δίσκους βινιλίου. Ξέρουμε μέχρι εκεί, και εμείς έχουμε βινιλία. Λέω, για αυτούς που μπορεί να μην ξέρουν. Θα πάμε σε ένα μπαζάρ με δίσκους που γίνεται στην Τεχνόπολη. Είναι απόγευμα. Θα έχει αγορά, τέλος πάντων, να αγοράσουμε ό,τι θέλουμε και διάφορα άλλα εκθέματα μουσικής και είναι και DJs οι οποίοι αλλάζουν και παίζει μουσική κατά τη διάρκεια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι επίσης από τη φαντασία σου ή συμβαίνει? Όχι, υπάρχει κάθε χρόνο. Δόξα τω Θεώ να πάω λοιπόν. Βαθμολογήστε. Πώς σου φαίνεται η βαθμολογία? Δεν μου αρέσει. Σοφία. Συναχωριέμαι που σου έβαλα 2. Γιατί μου έβαλες τότε? Θα σου εξηγήσω. Πλάκα κάνω, πες μου. Αυτό βασικά που δεν μου αρέσει καθόλου είναι αυτό το καλσόν. Και θα ήθελα αφού έπαιξες με τα γκρι, να έβαζες κάποιο άλλο χρώμα καλσόν. Ναι. Επίσης από πάνω θεωρώ ότι πρέπει να το φοράς. Γιατί έτσι όπως είναι κοντό, δεν του πάει έτσι όπως το έχεις από πάνω στο σώμα. Το έχω βάλει έτσι απλά για να βλέπετε το μέσα, για να μην βάζω και βγάζω και έχω θέμα με μικρόφωνα κλπ. Αλλιώς θα το φόραγα, ναι. Αλλά αν ήταν πιο μακρύ, π.χ. και αν ήταν και κάτι άλλο, όχι αυτό το υφασμάτινο όπως είναι και η φούστα, θα ήταν πιστεύω πιο ωραίο. Π.χ. κανένα δερμάτινο. Ωραία. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τη φούστα, είναι πιο χοντρό. Κοντό εννοείς. Και πιο χοντρό. Δεν είναι το ίδιο. Ναι, το ξέρω. Η φούστα είναι αυτή που φορούσα εγώ στο δημοτικό. Ήταν η στολή μου. Τσέιδα, συγκινηθήκα. Ωραία. Να σου πω για το καλσόν. Ναι. Ήθελα να δώσω λίγο φως, γιατί έχω αρκετό. Γιατί δεν έβαλες π.χ. κάποιο άλλο χρώμα καλσόν, τελείως άσχημα. Έχω βάλει γαλάζιο. Έχει η ζακέτα και πράσινο και κίτρινο. Και μου φαίνεται οκ. Ας πούμε, ήθελα σε αυτή την παλέτα απλά να δώσω λίγο φως. Δεν ξέρω, αυτό το γκρίζο σε καλσόν δεν μ' αρέσει πολύ. Και αφού έβαλες γκρι καλσόν. Θα ήθελα φως στην κάλτσα, όχι αυτή η κάλτσα. Ναι. Α, εσένα σου φαίνεται το καλσόν σκούρο? Όχι. Όχι. Η κάλτσα πολύ σκούρα. Πολύ σκούρα, ναι, αυτό που είπε η Μαρία. Πολύ σκούρα η κάλτσα, σχετικά με αυτό το καλσόν. Π.χ. αν θα ήταν το καλσόν πιο σκούρο, η κάλτσα να ήταν πιο φωτεινή. Τα χρώματα σωστά είναι, οι όγκοι είναι λάθος. Θεωρώ εγώ, συγγνώμη, δεν ρωτήθηκα. Ναι, τέλος πάντων, αυτό δεν μου αρέσει το χρώμα το καλσόν, το σακάκι έτσι όπως το φοράς και θα ήθελα κανένα. Δεν είναι σακάκι, είναι παλτό και το έχω βάλει έτσι, γιατί κάποια στιγμή μέσα θα ζεσταθώ και θα το βγάλω. Γιατί φοράω και ένα και άλλο ένα που είναι μακριμάνικο και ζιβάγκο. Όταν δεν σου πω ότι θα κρυώσει. Παλτό είναι. Ναι, είναι κοντό, είναι κοντό παλτό. Δεν είναι σακάκι. Εννοεί ύφασμα, μάλλον παλτό. Τώρα που το φόρεσε. Δεν είναι ακόμα χειρότερο γιατί σου δίνει πάρα πολύ όγκο εδώ. Αν ήταν oversize σακάκι, πιο μεγάλο, θα ήταν πολύ πιο ωραίο. Και ίσα να φαίνεται η φούστα κάτω. 2 είναι ο μέσος όρος, πηγαίνει στους κριτές. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, Βανέσα. Ευχαριστώ.